Συνεχίζεται το ενδιαφέρον στις βαπτίσεις και το μήνα Οκτώβριο, καιρού και Θεού επιτρέποντος. Σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι οι περισσότερες βαπτίσεις της προηγούμενης χρονιάς αναβλήθηκαν λόγω κορονοϊού, με την ατζέντα του 2021 να γεμίζει με κρατήσεις. Ο κόσμος ακόμα προχωράει, ας πούμε, να κάνει τις βαπτίσεις του, λόγω ότι στην περσινή τη σεζόν κάποιοι δεν τις κάνανε. Κατά το τρίμηνο Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, η κίνηση του καταναλωτικού κοινού αυξήθηκε ραγδαία και στο κομμάτι της βάφτισης και στο κομμάτι του γάμου. Τα περισσότερα ζευγάρια μετέφεραν νωρίτερα από το καθορισμένο τη βάφτιση το γάμο τους, φοβούμενοι τον κορονοϊό και τις αλλαγές στα μέτρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να καλούνται να διαχειριστούν ένα μεγάλο μέρος ενδιαφέροντος χωρίς τις κατάλληλες υποδομές. Πέρσι ήταν πιο έντονο. Mm-hmm. Φέτος όχι τόσο. Και γι' αυτό έγινε και μια απότομη δουλειά έτσι πολύ πάνω σε αυτά τα κομμάτια, δηλαδή και στο γάμο και στη βάφτιση. Ποιους μήνες θα την είδατε αυτή την αύξηση? Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Δηλαδή πολλές περσινές που πήγανε φέτος, αλλά και κάποιοι που προσπαθούν να τα κάνουν πιο νωρίς. Πάντως ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Το βλέπουμε τους πελάτες. Θα σώσουν αυτοί οι μήνες τελικά τα οικονομικά κενά που μπορεί να δημιουργήθηκαν και σε εσάς, γιατί όλες οι επιχειρήσεις πάνω κάτω έχουν πληγεί από τον κορονοϊό? Όχι, γιατί ήταν τόσο απότομη η δουλειά που δημιουργήθηκαν και πολλά προβλήματα για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν προλάβετε ουσιαστικά να οργανωθείτε για τους εξυπηρετήσεις? Εξυπηρετήσαμε, αλλά σίγουρα υπήρχαν και κάποια προβλήματα πάνω σε αυτά εδώ. Ναι. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με την οικονομική ευχέρεια του καθενός, με την πιο οικονομική βάφτιση να ξεκινάει από τα 180 ευρώ. Κατάστημα διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από 180 ευρώ το ολοκληρωμένο πακέτο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Τα ρουχαλάκια, τα παπουτσάκια, το σετ με τα λαδόπανα λαμπάδα, το κουτί, το οποίο μπορεί να είναι μια βαλίτσα, να είναι ένα ξύλινο μπαούλο, ένα μπουντουάρ. Και φτάνουμε μέχρι και πιο ψηλά για αυτούς, ναι, που επιλέγουν έτσι να δώσω κάτι παραπάνω. Ναι, ναι. Μπορούμε να βρούμε σε εντελώς διαφορετικές τιμές σε αυτό που αρμόζει τον καθένα, τι θέλει να διαθέσει. Το μεγαλύτερο μέρος του καταναλωτικού κοινού σε ποιες τιμές βλέπετε να κινείται? Γιατί δεν μπορούμε να παραλείψουμε το γεγονός ότι διανύουμε και τα δύο χρόνια της οικονομικής κρίσης, δηλαδή της κρίσης του κορονοϊού. Πώς βλέπετε τον κόσμο να κινείται? Σε καλά δεδομένα. Γιατί είναι ένα είδος το οποίο ο άλλος θέλει κάτι να δώσει για να κάνει αυτό που θέλει. Πάντα. Θέλει να είναι λίγο εφάνταστο επειδή πρόκειται για βάφτιση. Ναι. Ναι, θέλει κάτι να ξεχωρίσει. Και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές εταιρείες, το οποίο μπορούν να βρουν τα πάντα. Από ένα απλό ρουχαλάκι ως ένα πάρα πολύ πιο εντυπωσιακό. Στις νέες τάσεις συγκαταλέγεται και ο στολισμός της εκκλησίας, που παλιότερα δεν υπήρχε ως επιλογή. Πλέον, ας πούμε, υπάρχει μια μεγάλη τάση να ζητάνε και ένα στολισμό εκκλησίας, mm-hmm, που πολύ παλιά δεν υπήρχε. Και τώρα πλέον έχει κάποια χρόνια που το ζητάνε πάρα πολύ κι αυτό. Και μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και σε αυτό εδώ.